Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ένωσης Κεντρών για την ερώτηση και για την ευκαιρία που μου δίνει να ενημερώσω το Σώμα, να τοποθετηθώ μετά από την εξέλιξη την πολύ σημαντική που είχαμε την προηγούμενη Δευτέρα στο Eurogroup για αυτή την επί της αρχής συμφωνία, να αποσαφηνίσω σμέα πράγματα και να πω στον κύριο Λεβέντη ότι τον ευχαριστώ διότι ήταν ο μόνος που μπήκε στον κόμπο να μου καταθέσει ερώτηση. Άλλοι συνάδελφοί του δεν έκριναν σκόπιμο να αξιοποιήσουν την ώρα του Πρωθυπουργού, διότι πιστεύουν ότι είναι προτιμότερο να κρύβονται πίσω από μονολόγους και όχι από τον ζωντανό, τον αληθινό διάλογο μέσα στο Κοινοβούλιο. Εγώ λοιπόν θέλω να, με την ευκαιρία αυτή, να επαναλάβω ότι θα είμαι εδώ για τους αρχηγούς των κομμάτων κάθε Παρασκευή, αρκεί να με ρωτάνε. Θα είμαι εδώ για να απαντάω και εύκολες και δύσκολες ερωτήσεις. Και σε εύκολες και σε δύσκολες στιγμές. Διότι εγώ μπορείτε να με κατηγορήσετε για πολλά, όχι όμως για το ότι κρύβομαι. Άλλοι κρύβονται αυτές τις μέρες και φαίνεται και από τα έδρανα σήμερα στο Κοινοβούλιο. Ποια είναι γεμάτα και ποια είναι άδεια. Κύριε Πρόεδρε, θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω επί της ουσίας σε όλα σας τα ερωτήματα. Θέλω εισαγωγικά να πω ότι έχετε δίκιο. Δεν είναι σύνηθες αυτό που αποφασίστηκε επί της αρχής την προηγούμενη εβδομάδα. Διότι είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, όπου υπάρχουν οι λογικές του Ταμείου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή οι ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές, μόνο να παίρνουνε, όχι να παίρνουν και να δίνουνε. Προχθές αποφασίστηκε κάτι το οποίο έχει μια πρωτοτυπία. Και στο σκέλος αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετική επιτυχία της διαπραγματευτικής ομάδας και θα εξηγήσω γιατί. Επιτρέψτε μου όμως να σας κάνω μια ολοκληρωμένη ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες μεταξύ άλλων κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε δύο παράλληλα μέτωπα. Από τη μία προσπάθεια να πετύχει τους στόχους του τρέχοντος προγράμματος και από την άλλη να ολοκληρώσει με επιτυχία την, και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για την ελληνική κοινωνία, χωρίς πρόσθετη λιτότητα, τη διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Και θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά, τη δουλειά που γίνεται, αποδίδει καρπούς. Θα ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος, το σκέλος της προσπάθειας να πετύχουμε τους στόχους υλοποίησης του προγράμματος και να πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος. Νομίζω ότι είναι πλέον παραδεκτό και παραδεκτό από όλους, τόσο από τους θεσμούς που συμμετέχουν στο ελληνικό πρόγραμμα, όσο όμως και από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς, ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύπτονται και η οικονομία ανακάμπτει σταθερά. Σας θυμίζω τις καταστροφολογικές προβλέψεις, τις κασανδρικές προβλέψεις πέρυσι τέτοιο καιρό, μετά το τέλος της πρώτης αξιολόγησης, όταν είχε θεσμοθετηθεί ο περιβόητος δημοσιονομικός διορθωτής, ο Κόφτης. Είχαν λοιπόν σπεύσει όλοι να προεξοφλήσουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πιάσουμε αυτούς τους στόχους, άρα ο λεγόμενος Κόφτης θα εφαρμοστεί και θα πετσοκόψει και συντάξεις και εισοδήματα και τα πάντα. Θυμάμαι ακόμα του περασμένου καλοκαιριού τα δημοσιεύματα, ψευδή όλα, ότι έχουμε παίξει έξω στα έσοδα, έχουμε καταστραφεί ήδη και ότι ως ο νούπο θα ενεργοποιηθεί ο Κόφτης. Και τελικά, όχι μόνο δεν ενεργοποιήθηκε ο Κόφτης, αλλά ενεργοποιήθηκε ο Δότης. Δώσαμε. Εφάπαξ, 13η σύνταξη, 620 εκατομμύρια ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Παρά τις αντιρρήσεις και κάποιων εκ των πιστωτών, όχι όλων, αλλά και τη μη συνένεση εδώ στη Βουλή, την αντίρρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την αδιανόητη στάση της ψήφου
αποχής, συγγνώμη, νομίζω παρών. Το ίδιο είναι ουσιαστικά. Δεν πήρε θέση. Δεν επικρότησε, δεν υπερψήφισε ένα μέτρο για πρώτη φορά σε 7 χρόνια προγράμματος παροχής στους χαμηλοσυνταξιούχους. Διαψεύστηκαν λοιπόν οι Κασάνδρες. Και τελικά, ενώ μας λέγανε ότι δεν θα πιάσουμε το στόχο του 0,5% πλεόνασμα το 2016, τα αποτελέσματα της υπεραπόδοσης οικονομίας δείχνουν ότι θα υπερβούμε το 2% πλεόνασμα το 2016, όχι το 0,5. Και την ίδια στιγμή, ενώ οι προβλέψεις για τους ρυθμούς της οικονομίας το 2016 ήταν προβλέψεις για ύφεση 0,3% με 0,4%, τελικά τα στοιχεία της Κομισιόν, της Eurostat, αποδεικνύουν ότι είχαμε ανάπτυξη το 2016, γυρίσαμε σε θετικό πρόσημο, σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κατά 0,3%, δηλαδή 0,6-0,7% πάνω από τις προβλέψεις. Ξέρετε, αυτά που για κάποιους σε αυτήν την αίθουσα είναι ψηλά γράμματα, είναι η βάση πάνω στην οποία διαμορφώνονται οι συνθήκες για να κλείσει με επιτυχία και χωρίς την παραδοχή, την αποδοχή παράλογων απαιτήσεων, η δεύτερη αξιολόγηση. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος. Στο σκέλος που αφορά και που είναι και το βασικό θέμα της ερώτησης που κατατέθηκε σήμερα. Τι έγινε προχθές, τι αποφασίστηκε προχθές. Στο Eurogroup λοιπόν της 20ης Φεβρουαρίου έγινε ένα καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Και το βήμα αυτό είναι μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους επικεφαλείς των θεσμών. Συνομολογήθηκαν λοιπόν οι βασικές αρχές στις οποίες θα κινείται η συμφωνία για την αξιολόγηση, στην οποία βεβαίως θα καταλήξουν μετά από διαπραγμάτευση των τεχνικών λεπτομεριών τα τεχνικά κλιμάκια, τα οποία επιστρέφουν στην Αθήνα αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα. Τι έχουμε λοιπόν στα χέρια μας σήμερα? Πρώτον, επιστρέφουν οι θεσμοί την επόμενη εβδομάδα για να ολοκληρωθεί άμεσα η τεχνική συμφωνία. Δεύτερον, από την αρχή των διαπραγματεύσεων η ελληνική κυβέρνηση επέμεινε στη θέση ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο δεν δικαιολογεί τη λήψη νέων μέτρων λιτότητας, αλλά αντίθετα μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε φραγμό στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες άλλωστε καταγράφονται, όπως είπα πιο πριν, και στις εκτιμήσεις όλων των θεσμών. Αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, τη θέση την οποία εκφράσαμε και εγώ προσωπικά και ο Υπουργός των Οικονομικών και όλη η κυβέρνηση με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους, ότι δηλαδή δεν θα δεχθούμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Και όταν το είπα εγώ αυτό σε συνέντευξή μου σε καθημερινή εφημερίδα, όταν το είπα εγώ αυτό, με λιδωρήσατε. Πολύ. Μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, μέσα ενημέρωσης, με είπατε ψεύτη, είπατε η ποιότερη εκ των κριτικών που άκουσα ήταν ότι αποτελούσε μια, ας το πω έτσι, διαπραγματευτική τακτική και ότι δεν το εννοούσε. Αυτή λοιπόν η θέση για ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα στην ήδη βεβαρημένη ελληνική κοινωνία και ελληνική οικονομία έγινε σεβαστή. Και έγινε σεβαστή από όλους. Σεβάστηκαν τους αριθμούς, τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Προσέξτε όμως, αυτές οι επιδόσεις στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα των θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Αυτές είναι οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό σεβάστηκαν. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, νομίζω ότι υπήρξε την προηγούμενη Δευτέρα μια σημαντική μεταστροφή όλων των πλευρών.
στην κατεύθυνση, αν προτιμάτε, της υπέρβασης της λιτότητας και της επικέντρωσης, γιατί εκεί θα επικεντρωθούν οι διαπραγματεύσεις, σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν αλλαγή στο μείγμα της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και όχι στην επιπλέον επιβάρυνση. Αν με ρωτάτε, κύριε Λεβέντη, αν συμφωνώ εγώ προσωπικά και η κυβέρνησή μου στην αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής μείγματος πολιτικής, θα σας πω όχι. Όμως όταν πας σε μια διαπραγμάτευση, είναι προφανές ότι θα κερδίσεις, αλλά θα αναγκαστείς να κάνεις και κάποιες υποχωρήσεις. Το ζήτημα όμως, κύριε Λεβέντη, είναι ότι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που διαχειριστήκανε πολύ κρίσιμες διαπραγματεύσεις, που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό με λιτότητα που αφαίρεσε το 25% του εθνικού πλούτου από το 2010 ως το 2015, το αποτέλεσμα ήταν πάντοτε να χάνουμε, ποτέ να κερδίζουμε. Και σήμερα έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι πετύχαμε έναν έντιμο συμβιβασμό. Συμφωνήθηκε για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, και αυτό είναι κρίσιμο, να αφήσουμε πίσω την αρχή της διαρκούς λιτότητας και να επανακαθορίσουμε προτεραιότητες στη βάση πλέον της προώθησης πολιτικών που θα ενισχύουν την διαπιστωμένη αναπτυξιακή τάση της ελληνικής οικονομίας. Πολιτικές που πρέπει να ενισχύουν, και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουμε σε διαπραγματευτικό επίπεδο το επόμενο διάστημα, να ενισχύουν την παραγωγή νέου πλούτου, τις επενδύσεις, την εργασία. Η μεταστροφή αυτή μας φέρνει και στο τρίτο σημαντικό δεδομένο στο οποίο ήθελα να αναφερθώ. Και αυτό είναι ένα δεδομένο σημαντικό των όσων συνομολογήθηκαν στο Eurogroup. Ότι δεν υπάρχει πλέον η παράλογη απέτηση, που δεν είναι τελευταία, είναι απέτηση που υπάρχει στο τραπέζι από τα Χριστούγεννα του 2015, θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτό, για επιπλέον μέτρα λιτότητας 2% του ΑΕΠ, 3,6 δις με βάση την αντιστοίχηση στο σημερινό ΑΕΠ, 4,5 δις με βάση την αντιστοίχηση ενδεχομένως στο ΑΕΠ του 2019. Και μάλιστα για μετά τη λήξη του προγράμματος. Αντιθέτως, το πλαίσιο στο οποίο πλέον συζητάμε είναι ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις συμφωνηθούν θα εφαρμοστούν από 1η-1η-19, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Τι σημαίνει αυτό όμως? Αυτό πρακτικά σημαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για κάθε ευρώ πιθανής επιβάρυνσης από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα προτείνουν οι πιστωτές μας, οι δανειστές μας, και στις οποίες θα επιμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις οποίες προεξοφλώ ότι εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτές. Για κάθε όμως ευρώ επιβάρυνσης που θα προκύπτει από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα προτείνουν οι πιστωτές μας, θα υπάρχει και ένα ευρώ αντίστοιχης ελάφρυνσης από τις μεταρρυθμίσεις που θα προτείνουμε εμείς. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο, καθώς είναι αρκετοί εκείνοι που για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας κάνουν ότι αυτό δεν το κατανοούν και ότι κάνουν ότι δεν κατανοούν τη συμφωνία. Ακούσαμε λοιπόν και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από δημοσιογραφικά χείλη, να λέγεται ότι όποιες ελαφρύνσεις θα τελούν υπό την αίρεση επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Και μάλιστα κάποιοι προχώρησαν παραπέρα, είπαν ότι αυτό που συμφωνήσαμε, λέει, αφού αμφισβήτησαν βέβαια ότι υπάρχει καν συμφωνία, αφού αμφισβήτησαν καν ότι συνεχίσαν στο ίδιο δικαιολείο ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Φαίνεται να μιλήσετε, κύριε Δραγάκη. Να πάρετε το λόγο. Είμαι εδώ. Ο αρχηγός σας πού είναι να έρθει να μου κάνει μια ερώτηση? Πού είναι? Ελάτε να με ρωτήσετε. Είμαι εδώ για να σας απαντήσω. Η αφωνία σας και το έλλειμμα στρατηγικής είναι φανερό. Μην με διακόπτετε. Καθίστε να ακούσετε. Παρακαλώ.
παρακαλώ. Καθίστε, καθίστε, παρακαλώ. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μην εκτίθεστε. Η ώρα του Πρωθυπουργού είναι ανοιχτή και για τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είμαι εδώ να τον περιμένω. Όσες ερωτήσεις θέλει να κάνει, είμαι εδώ να το απαντώ. Ο ίδιος έχει κρυφτεί τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω γιατί. Ελπίζω να φανερωθεί και να μιλήσει, να πει την άποψή του. Λοιπόν, συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας. Ναι, προχωρήστε. Και παρά τις αμήχανες φωνασκίες, συνεχίζω. Λέω, λοιπόν, ότι είναι αρκετοί αυτοί που κάνουν πως δεν κατανοούν τη συμφωνία. Και ακούσαμε να λένε ότι δεχτήκαμε μέτρα και σε ό,τι αφορά τα θετικά θα είναι απλά υποσχέσεις που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Εφόσον, γιατί λένε, γιατί υπήρξε μία διατύπωση από τον επικεφαλής του Eurogroup που μιλούσε για την εφαρμογή τους εφόσον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και θέλω λοιπόν να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνω βέβαια εδώ ότι με δικαιολογία την τεχνική συζήτηση υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Ακούστε όμως ποια είναι η επί της αρχής συμφωνία, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός κυρίως. Είμαι βέβαιος ότι όλοι καταλαβαίνετε ποια είναι η συμφωνία, αλλά πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Τόσο λοιπόν τα μέτρα επιβάρυνσης από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα προτείνουν οι θεσμοί, όσο και τα μέτρα ελάφρυνσης από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, θα ψηφιστούν ταυτόχρονα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και κανένα από αυτά τα μέτρα δεν θα τελεί υπό αίρεση. Άλλωστε, επαναλαμβάνουμε κάτι το οποίο πολλάκι σε έχουμε τονίσει, ότι δεν υπάρχει το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής να ψηφίζονται στη Βουλή των Ελλήνων μέτρα υπό αίρεση. Τα μέτρα αυτά λοιπόν θα έχουν έναρξη εφαρμογής την 1η-1η το 2019. Κάτι το οποίο άλλωστε είναι σύνηθες στην κοινοβουλευτική πρακτική, να ψηφίζονται μέτρα τα οποία η ισχύς τους αρχίζει, η εφαρμογή τους, η έναρξη ισχύς τους αρχίζει αργότερα. Και θα ρωτήσει βεβαίως κάποιος, πριν πάμε όμως αυτό, να πω και κάτι άλλο. Όπως εξήγησε και χθες εδώ στη Βουλή ο Υπουργός των Οικονομικών, πού βρίσκεται το κλειδί, πού βρίσκεται το μυστικό? Το μυστικό βρίσκεται στη φράση του Επιτρόπου του κ. Μοσχοβησή, ο οποίος κατά τη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας είπε ότι τα μέτρα θα έχουν net στην αγγλική, δηλαδή καθαρό, μηδέν, μηδενικό, καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα είναι μέτρα μηδενικής επιβάρυνσης. Και θα με ρωτήσει λοιπόν κάποιος καλόπιστος, όχι κακόπιστος, για ποιο λόγο λοιπόν λένε κάποιοι ότι τα θετικά μέτρα θα εφαρμοστούν μόνο εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος το 2019. Μήπως εννοούν ότι θα είναι υπό αίρεση? Η απάντηση εδώ είναι κατηγορηματική. Όχι. Δεν υπάρχει καμία αίρεση. Και εξηγούμε με λεπτομέρειες, γιατί συνήθως στις λεπτομέρειες λένε ότι κρύβεται ο διάβολος. Ο δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο γίνεται λόγος αφορά τις προβλέψεις και όχι τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν μέσω της Eurostat προβλέπει ότι με την κατάσταση ως έχει σήμερα, με τα μέτρα δηλαδή τα οποία σήμερα έχουν ψηφιστεί και με την πορεία της οικονομίας και με τις προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης το 2017 και το 2018, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 που μεταφέρεται και στο 2019 θα είναι 3,5% του ΑΕΠ. Επομένως, οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο επιβάρυνσης ψηφιστεί με ημερομηνία εφαρμογής από 1η-1η του 2019 δημιουργεί σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις τον αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο για ελάφρυνση.
Επομένως, αν παραδείγματος χάρη υπάρξουν μέτρα επιβάρυνσης 1% του ΑΕΠ το 2019, τότε αυτομάτως δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος ισόποσος 1% του ΑΕΠ, ώστε να εφαρμοστούν και αντίστοιχα μέτρα ελάφρυνσης το 2019, 1% του ΑΕΠ. Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία αίρεση και καμία άλλη προϋπόθεση. Μόνη προϋπόθεση που υπάρχει είναι η οικονομία μας να συνεχίσει αυτή την πορεία, εγώ θα έλεγα την εντυπωσιακή πορεία ανόδου των τελευταίων μηνών, και βεβαίως το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θα έλεγα ότι είναι και μια σημαντική προϋπόθεση, όχι μόνο για να συνεχίσει, αλλά για να επιταχύνει αυτή την θετική, την εντυπωσιακά θετική πορεία ελληνική οικονομία. Βεβαίως, δεν θα ακούσετε από μας ούτε πανηγυρισμούς, ούτε θριαμβολογίες. Δεν θριαμβολογούμε. Δεν μπορούμε όμως να κρύψουμε όμως και την ικανοποίησή μας, γιατί για πρώτη φορά ακούμε από επίσημα χείλη, και αναφέρομαι στους επικεφαλείς των θεσμών, για την ανάγκη επιτέλους να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος της λιτότητας στην Ελλάδα. Μετά από 7 χρόνια να υπάρξει τερματισμός στην επιμονή, στην παράλογη επιμονή για επιπλέον λιτότητα. Υπάρχει βέβαια ακόμα δρόμος μπροστά μας. Τεχνική δουλειά που θα γίνει το επόμενο διάστημα θα είναι σημαντική. Όμως δεν κρύβω και ούτε θέλω να είμαι φιδωλός στις δηλώσεις μου και στις, αν θέλετε, και στην απόδοση των ευσήμων και στον Ευκλήδη Τζακαλώτο και στον Γιώργο του Χουλιαράκη, σε όλη την διαπραγματευτική ομάδα, που κατάφερε κάτι το οποίο εσείς ούτε που μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα συμβεί. Γι' αυτό και είχατε βάλει όλα σας τα αυγά σε ένα καλάθι, ότι θα αποτύχουν. Αποτελεί λοιπόν μια ηχηρή απάντηση αυτό που συνέβη. Σε όσους καταστροφολογούσαν ότι θα τα δώσουμε όλα, ότι θα αναγκαστούμε σε μια άτακτη υποχώρηση σε όλα τα μέτωπα και ούτω καθεξής. Και σήμερα, γιατί βλέπω πολύ ανήσυχους εδώ τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης, που πρωταγωνίστησε σε αυτά τα σενάρια της καταστροφής, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί δεν λέει κάτι? Εντάξει, υπόθηκε ότι ο άνθρωπος έπαθε ένα κρυολόγημα τις τελευταίες μέρες. Θες τον είδα στα εγκαίνια, στην απόδοση στο δημόσιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του ευχήθηκα περαστικά. Δεν μπορούσε να κάνει μια γραπτή δήλωση? Δεν μπορεί να μας πει μια άποψη? Την προηγούμενη Παρασκευή δεν ήταν εδώ και έλεγε ότι μας οδηγείται στον κρεμό, στην καταστροφή, δεν θα κλείσει διαπραγμάτευση? Γιατί δεν μιλάει? Χθες λοιπόν, εντάξει, αν έχετε να πείτε κάτι στο όνομά του θα σας ακούσω. Χθες λοιπόν, κύριε Τραγάκη, αν ο αρχηγός σας που το έβαλε στα πόδια από την προηγούμενη Δευτέρα εμφανιστεί εδώ, εγώ θα μείνω μέχρι το βράδυ για να το απαντήσω. Θα είμαι εδώ για να το απαντήσω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μην αντιδικείτε. Θες και προχθές, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μην αντιδικείτε. Θες και προχθές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο επικοινωνιακός μηχανισμός που έχει στηθεί για να προστατεύει τη Νέα Δημοκρατία, ανακάλυψαν ότι δήθεν, και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγωνία, ποιος Τζακαλώτος λέει είναι κρυμμένος. Και ψάχναν να τον βρούνε. Δεν ξέρω αν πήγαν και στην κυρία Νικολούλη για να κάνουν έρευνα. Ή στον κύριο Χαρδαβέλα. Ψάχναν να τον βρούνε. Και ο Τζακαλώτος ήρθε χθες στη Βουλή, απάντησε στην ερώτηση, θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα, την Τρίτη, μετά την καθαρά Δευτέρα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα μιλήσει. Αυτό το οποίο αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε πότε ο αρχηγός σας θα μιλήσει. Και είναι πραγματικά δύσκολο να μιλήσει, διότι βρίσκεται
βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω και στο θέμα της ερώτησης του κυρίου αρχηγού του Προέδρου της Ενώσης Κεντρών και να έρθω σε ένα τέταρτο δεδομένο που για μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τέταρτο δεδομένο της επί της αρχής συμφωνίας. Και αυτό το δεδομένο είναι ότι διαμορφώνεται η δυνατότητα, και αυτό ίσως θα είναι και ένα από τα σημαντικότερα θέματα της διαπραγμάτευσης στο τεχνικό πεδίο, η δυνατότητα επιστροφής της εργασιακής κανονικότητας πριν το τέλος του τρέχοντος προγράμματος και πάντα στη βάση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια εξαίρεση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί να είναι μια εξαίρεση η Ελλάδα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, όπως επέλεξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο θέμα των εργασιακών σχέσεων. Αυτά λοιπόν, κυρίες και συνάδελφοι, είναι τα δεδομένα. Καταλήξαμε σε αυτό το περίγραμμα συμφωνίας, το οποίο είναι θετικό για την ελληνική πλευρά, και καταλήξαμε μετά από κοπιώδη προσπάθεια και διαπραγμάτευση. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων που εν μία νυχτή υπέγραφαν ό,τι παράλογο και αντικοινωνικό μέτρο έπεθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απλά για να κερδίσουν πολιτικό χρόνο. Αυτήν την πεπατημένη μας καλούσε να υιοθετήσουμε σε ένα διαρκές κρεσέντο ανευθυνότητας ο κ. Μητσοτάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να βάλουμε δηλαδή την υπογραφή της χώρας σε λευκά χαρτιά που στη συνέχεια θα συμπληρώνονταν με μέτρα αφέμαξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή λοιπόν η εποχή έχει τελειώσει και νομίζω ότι το γνωρίζουν πια όλοι και στο εξωτερικό. Το αποδείξαμε στην πρώτη αξιολόγηση όταν δεν δεχθήκαμε τις παράλογες απαιτήσεις. Το αποδεικνύουμε και στην πορεία για τη δεύτερη αξιολόγηση όταν πράξαμε το ίδιο επιμένοντας τα πραγματικά στοιχεία και τον στοιχειώδη οικονομικό εξορθολογισμό που επιτάσσει η διαχείριση του ελληνικού προγράμματος. Έχουμε φυσικά απόλυτη συνέστηση του χρονικού ορίζοντα εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για να μπορέσει να ενισχυθεί η αναπτυξιακή τάση της ελληνικής οικονομίας και οι πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Όπως όμως έχουμε καταλάβει, είναι εξίσου σημαντικό με το πότε θα κλείσει η αξιολόγηση και το πώς θα κλείσει η αξιολόγηση. Οι βάσεις της συμφωνίας που ετέθησαν προχθές επιτρέπουν πλέον να κινηθούμε ταχύτατα το επόμενο διάστημα και να φτάσουμε σε μια τελική και προωθητική συμφωνία που κινούμε τους θεσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε επί των πραγματικών στοιχείων και μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, τόσο για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος, όσο και για το λεγόμενο δημοσιονομικό μονοπάτι που θα ακολουθήσει η Ελλάδα μετά το τέλος του προγράμματος. Και βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση που τον τόνο τον δίνει ο οικονομικός ορθολογισμός και ο ρεαλισμός. Συνεπώς, και θέλω αυτό να το τονίσω και από το βήμα της Βουλής, προτάσεις όπως αυτές του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών για στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% επί μία δεκαετία, ήρθε η ώρα να φύγουν από το τραπέζι. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι θα ανοίξει ο δρόμος για την υιοθέτηση ενός αξιόπιστου και ρεαλιστικού σχεδίου που σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους θα εμπεδώσει τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και θα ξεκλειδώσει τις δυνατότητες που αυτή έχει. Με την ολοκλήρωση ιδέα αυτών των βημάτων και την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ελλάδα θα κάνει το αποφασιστικότερο βήμα για την έξοδο από την κρίση και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Με δύο λόγια λοιπόν, κλείνει ο κύκλος της λιτότητας και μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο πολύ πιο σημαντική για την πορεία της χώρας στα επόμενα χρόνια. Στην περίοδο που το κεντρικό στοιχείο θα είναι η παραγωγή νεοπλούτου, θα είναι η προσέλκυση επενδύσεων, θα είναι η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας. Και όλα αυτά
με στόχο την εκπλήρωση του υπαριθμών ένα εθνικού στόχου, που είναι η δραστική μείωση της ανεργίας, μέσα από τη δημιουργία σταθερών και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια. Και έχουμε ήδη εκκινήσει από καιρό τον σχεδιασμό μας σε αυτόν τον τομέα. Και θέλω να σταθώ, και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, για να πω και στη δευτερολογία ορισμένα πράγματα αν χρειαστεί. Έχουμε ήδη εκκινήσει από καιρό τον σχεδιασμό μας σε αυτόν τον τομέα. Και θέλω να σταθώ σε κάτι που απασχόλησε τη συζήτηση μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών και του Έλληνα και της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας στο Eurogroup της περασμένης Δευτέρας. Αλλά ενδεχομένως λίγο να ενδιαφέρει τον αντιπολιτευτικό ίστρο στην Ελλάδα. Διότι ορισμένες φορές για τα πιο σημαντικά και πιο σοβαρά πράγματα δεν μιλάμε. Και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία μας για την χρηματοδότηση ενός προγράμματος ενεργητικής καταπολέμησης ανεργίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο επιδιώκουμε να τροφοδοτήσει μέσα από τις επενδύσεις την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την κοινωνική οικονομία με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα 2,5 χρόνια. Και στόχος μας, διαπραγματευτικός, αυτό που συζητάμε, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο εκ των αντιμέτρων τα οποία έτσι νομίζω τα βαφτίσανε εδώ στην Ελλάδα. Στόχος μας λοιπόν είναι να καταλήξουμε με τους εταίρους μας σε μια τεχνική συμφωνία ότι όποιο ποσό δαπανηθεί για το πρόγραμμα αυτό δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων. Εκεί εμείς ρίχνουμε ως κυβέρνηση το βάρος των προσπαθειών μας στο επόμενο διάστημα. Διότι μόνο έτσι μπορεί στην πράξη και όχι μόνο στους αριθμούς να επέλθει πραγματική ανάκαμψη για την κοινωνική πλειοψηφία και κυρίως για τη νέα γενιά. Δυστυχώς βέβαια σε αυτή τη συζήτηση είμαστε απελπιστικά μόνοι στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά πιστεύω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις και με το κλείσιμο της αξιολόγησης μέχρι τις 20 Μάρτη θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε εδώ και να αντιπαρατηθέμεθα, κύριε Πρόεδρε, Ξένων Κεντρών για τα σημαντικά θέματα που είναι πώς θα μειωθεί η ανεργία, πώς θα δημιουργηθεί νέος πλούτος, πώς θα προστατευτεί η κοινωνική πλειοψηφία, πώς επιτέλους η χώρα θα βγει από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, την άρση της κυριαρχίας της, την επιτροπία που έχει βρεθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Και αν θέλετε, και προσωπικός μου στόχος, αλλά και στόχος αυτής της κυβέρνησης, είναι να είμαστε η κυβέρνηση που θα ψηφίσει τις Κασάνδρες και με στόχο προσήλωση, με αποφασιστικότητα, με σταθερότητα, θα το πετύχει αυτό. Θα τα καταφέρει. Θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να βγάλουμε τη χώρα από την άρση κυριαρχίας, να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπία, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Σας ευχαριστώ.